Συνάδελφες και συνάδελφοι, έγινε η συνάντηση. Προσπαθήσαμε να μείνουμε στα ζητήματα ουσίας, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι και οι εργοδότες είχαν διάθεση για πιο χαλαρή συζήτηση, αλλά ούτε η μέρα ούτε η ώρα επιτρέπει κάτι τέτοιο και προσπαθήσαμε να το φέρουμε λίγο στα μέτρα που έπρεπε να φέρουμε την κουβέντα επάνω. Να πούμε λοιπόν για την ουσία ότι αυτό που μας είπαν τελικά είναι ότι τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα μάλλον, θα μας στείλουν το ολοκληρωμένο σχέδιο από την πλευρά τους, όπως τους το είχαμε ζητήσει και είχαν δεσμευτεί από τις 9 του Μάη, με κείμενο δηλαδή ολοκληρωμένο συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό που μας είπαν είναι ότι από την πλευρά τους ΦΕ έχουν γίνει συζητήσεις μεταξύ τους και οι επεξεργασίες και περιμένουν τώρα να συνεδριάσει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας την επόμενη εβδομάδα για να συμπεριλάβουν και τις δικές τους αποφάσεις στο σχέδιο αυτό και τις δικές τους προτάσεις. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε μία νέα συνάντηση από μεταξύ 17 και 24 του Ιούλη. Είναι κατανοητό ότι μπαίνουμε και στο πιο βαθύ καλοκαίρι. Εμείς αυτό που θα φέρουνε θα το συζητήσουμε όσο μπορούμε, θα το δημοσιοποιήσουμε, θα το κουβεντιάσουμε στους χώρους δουλειάς, να δούμε επιτέλους τι είναι αυτό το επτασφράγιστο μυστικό που κρατάνε, γιατί δεν μας είπανε και πολλά πράγματα για τις προθέσεις τους. Βέβαια, αν δηλαδή είναι διατεθειμένοι να διορθώσουν ουσιαστικά κάτι και να έρθουν ουσιαστικά πιο κοντά στα αιτήματα που βάζουμε εμείς ως εργαζόμενοι, στα σημαντικά ζητήματα που είπαμε και πριν. Αφήσανε κάποιες αιχμές, οι οποίες περισσότερο μπορώ να πω συνάδελφο ότι μας προβληματίζουν σε σχέση με το πού τελικά θα το καταλήξουν αυτό το σχέδιο και αυτή την πρόταση. Όμως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι με τις κινητοποιήσεις μας, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και με αυτά, με αυτή την απεργία που καταφέραμε να κάνουμε σήμερα στους χώρους δουλειάς που έγινε και με τη μάχη που δώσαμε, έχουμε δημιουργήσει μία κατάσταση και στους εργοδότες που πιέζει περισσότερο για να καθίσουν κάτω και να συζητήσουν ορισμένα πράγματα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα εμείς είμαστε που τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα θα τα διαμορφώσουμε με τη δυναμική που θα δείξουμε ως κίνημα. Θα τα αξιολογήσουμε, θα επανέλθουμε, θα συζητήσουμε μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτά ό,τι είπαμε και προηγούμενα και συζητήσαμε όλοι εδώ ισχύει. Τα αιτήματά μας είναι αυτά και εμείς σε όποια συζήτηση και να κάνουμε έχουμε ως κριτήριο τη δική μας τη ζωή και όχι αυτά που η εργοδοσία λέει και τις θεωρίες για τις επιχειρήσεις τους και τα ζητήματα που οι ίδιοι απαιτούν και είναι προφανές. Εμείς βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τις δικές μας απαιτήσεις, περιμένουμε, συζητάμε, είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και εγρήγορση, προχωράμε μέσα στους χώρους δουλειάς από αύριο και με αυτή την ενημέρωση και με την ανακοίνωση που θα βγει της Ομοσπονδίας και θα πάμε μέχρι την επόμενη συνάντηση για να δούμε και ποια θα είναι τα βήματα που θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Ένα είναι σίγουρο, συνάδελφοι, ότι όσο υπάρχει πίεση μέσα από τους χώρους δουλειάς, τόσο και εμείς είμαστε από καλύτερες θέσεις. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το ενισχύσουμε. Και το επόμενο διάστημα, οι συνάδελφοι που δεν έκαναν το βήμα της απεργίας και αυτοί που διστάζουν ακόμα, να το καταλάβουν και να το κάνουν. Το βήμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουν τη μάχη, όπως ξέρουν οι εργαζόμενοι και το ταξικό εργατικό κίνημα να δίνει μάχες. Αυτά, συνάδελφοι. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλούς αγώνες στο επόμενο διάστημα και θα είναι ένας δρόμος που ήταν μακρύς.